Τα προβλήματα του νόμου Λασιθίου τέθηκαν για άλλη μια φορά προς συζήτηση με αφορμή την επίσκεψη της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη στο επιμελητήριο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο. Η κυρία Μπακογιάννη, μιλώντας με τη διοίκηση του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου, εξέφρασε την άποψη ότι η ολοκλήρωση των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα πρέπει να μπει σε προτεραιότητα προκειμένου να υπάρξει πρόοδος και ευημερία στον τόπο. Σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, επεσήμενε ότι για να βγει η χώρα από την κρίση και να αποκτήσει η Ελλάδα την αξιοπιστία της, πρέπει να συγκληθεί μια κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης που θα υποστηριχθεί από όλες τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλώς σε βρήκα. Τι γίνεται? Ξεκινάω λοιπόν από τα βασικά. Η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη σήμερα. Και το αποτέλεσμα είναι, επειδή 2 χρόνια η κυβέρνηση η οποία είχε αναλάβει τις υποχρεώσεις για να πάρει το δάνειο από την Ευρώπη δεν προχώρησε σε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει, και αυτά που έπρεπε να κάνει ήταν η σταθερή μείωση του δημόσιου τομέα με τις διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες ήταν απαραίτητες. Και όταν λέμε διαρθρωτικές αλλαγές, εννοούμε ότι αυτό το τεράστιο σπάταλο και διεφθαρμένο κράτος που είχαμε, που εμείς τα λέγαμε χρόνια αυτά, έτσι. Δεν θέλω να ακούσω κάποιον να μου πει τα λέγατε τώρα. Τα λέγαμε, μας ψέγουν και ορθώς μας ψέγουν, γιατί δεν τα κάναμε. Έτσι, αν εξαιρέσει τα 2 χρόνια του Μητσοτάκη, τα τελευταία 4 χρόνια δεν τα κάναμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει να γίνει. Δεν έγινε όμως. Και έτσι. Τα λεφτά πήγανε στη μαύρη τρύπα του ΟΣΕ, τα λεφτά πήγανε στη μαύρη τρύπα των υπολείπων 10 αστικές συγκοινωνίες, ιστορίες αυτό, τα λεφτά πήγανε μερικώς και στα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία δεν μπορούσαν να δώσουν συντάξεις, η μαύρη τρύπα στην υγεία ανθεί και λουλουδίζει, δεν μειώνονται τα χρήματα, παρά το ότι μαζεύονται νοσοκομεία, κάνουν, ράνουν, φτάνουμε στο σημείο να μην έχουμε γάζες στα νοσοκομεία κτλ. Αλλά παρά τα αυτά, όταν δεις το κόστος, εκεί δεν πέφτει με τίποτα. Διότι το πάρτι, κατά τη γνώμη μου, συνεχίζεται. Τώρα, μέσα στο μήνα, η Ελλάδα θα βρεθεί μπροστά στις τελικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες θα είναι αυτές, είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή. Ακόμα και εγώ που είμαι ο τελευταίος άνθρωπος μη κυβερνητικός που μιλάω με τους Ευρωπαίους ηγέτες σε σταθερή βάση, δεν μπορώ να σας πω πού θα κάτσει μπάλα από τα διάφορα σχέδια που έχουμε. Το βέβαιο είναι ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι οριστική λύση. Δηλαδή το μαρτύριο αυτό της σταγόνας πρέπει να τελειώσει. Τώρα, έλλειψη σχεδίου. Γιατί το λέω? Έλλειψη σχεδίου παρουσιάζεται ακριβώς στην έλλειψη του δρόμου για το Λασίθι. Εδώ ιδιωτελώς να σκεφτεί το κράτος, ιδιωτελώς, όχι γιατί αγαπάει το Λασίθι, αλλά διότι έχει εδώ πέρα ένα από τα μακριβότερα κέντρα τουριστικά στην Ελλάδα, τι συμφέρει τη χώρα για να πάρω εγώ φόρους, συμφέρει αυτός ο δρόμος να είναι καλός και να μην φτάνουν να σκέφτονται οι τουρίστες που αφήνουν ενδεχομένως 50.000 το βράδυ στον Άγιο Νικόλαο, αν μπορούν να πάρουν και ελικόπτερο για να έρθουν. Τι χρειάζεται λοιπόν? Αεροδρόμιο και δρόμος πρόσβασης. Αυτά τα δύο δεν είναι διαπραγματεύσιμα, είναι όρος επιβίωσης του τουρισμού. Έχω βαρεθεί να τα λέω, θα εξακολουθήσω να τα λέω, αλλά επειδή εγώ είμαι και της πρακτικής σχολής, πήγα και στον Όλη Ρεν και του είπα του Ρεν ότι έχει υπόψη σου ότι εσείς κάποτε θέλετε να πάρετε πίσω τα λεφτά σας. Και είναι λογικό, διότι μας δανείζετε λεφτά. Για να τα πάρετε πίσω, εμείς πρέπει να παράξουμε πλούτο. Για να παράξουμε πλούτο εμείς, για να πάρετε πίσω εσείς τα λεφτά σας, πρέπει ορισμένα έργα τα οποία καρκινοβατούν, να έρθετε, μια που έρχεστε τώρα και είσαστε και η Τρόικα και λέτε και από αυτά, να πιέσετε για να υπάρξουν, να προχωρήσουν και αυτά τα έργα, και μέσα σε αυτά τα έργα βεβαίως το πρώτο, κατά τη γνώμη μου, και το λέω τελείως αντικειμενικά, δεν το λέω επειδή είμαι κριτικιά, είναι ο Βόρειος Άξονας, διότι αφήνει λεφτά. Είμαστε εδώ στο Λασίθι με την αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Συμμαχίας για να συζητήσουμε με τους φορείς το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο νομός. Και είναι πολλά. Είχα την ευκαιρία να τους πω ότι η Δημοκρατική Συμμαχία, πρώτον,
έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να στηριχθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις στον νόμο. Δεύτερον, πιέζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε το μεγάλο θέμα του δρόμου του Βορείου Άξονα να προχωρήσει επιτέλους υπό την πίεση των Ευρωπαίων, αφού η κυβέρνηση είναι ανίκανη να το προχωρήσει αποτελεσματικά. Και τρίτον, πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Η αγροτιά της Κρήτης σήμερα χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται έγκαιρα τις αποζημιώσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να φυτέψει, για να μπορέσει να παράξει για τον επόμενο χρόνο. Υπάρχουν βασικές ελλείψεις, δυστυχώς, οι οποίες από μια κυβέρνηση που είναι σε απόλυτο πανικό και βάζει απλώς ένα χαράτσι μετά το άλλο, χωρίς καμία στρατηγική και χωρίς κανένα σχέδιο, δεν μπορούν να βρουν τη λύση τους. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε μια κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης, μια κυβέρνηση που θα έχει αξιοπιστία, μια κυβέρνηση από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν στο μυαλό τους τίποτα άλλο από το πώς να σώσουν την Ελλάδα. Αυτή την κυβέρνηση προτείνουμε και την προτείνουμε τώρα.